Και πάμε να ακούσουμε ε, το σχόλιο της Αγγελικής Σπανού, διότι πλέον έχουμε αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. <Κι> Γεια σου Αγγελική. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Ε, ναι. Έχουμε ξεκάθαρη, Έχει γραφεία και κόσμο. Τι άλλο χρειάζεται κανείς για να κάνει κόμμα. Χρηματοδότηση. Ε, κάπου θα την έχει βρει ε, προφανώς. Μπορεί να είναι ο Προφανώ, αλλά δεν, εντάξει, τίποτα δεν είναι προφανέ. Και κάποιο που είναι πλούσιο δεν θέλει να πληρώσει ένα κόμμα. Ε, στην Ελλάδα, ειδικά το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Κανεί δεν πληρώνουν τίποτα, αλλά είναι από το κράτο. Πάντω πήρε πολύ κλειδά εντός... τα γραφεία, έτσι. Πολύ και πολύ μεγάλα, ε, τα οποία δεν δικαιολογούν αυτό που είπε ότι είναι για την καμπάνια του υποψήφιου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν ξέρουμε, δηλαδή, όπω είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν θα πάρει σε αυτή τη διαδικασία έτσι, για να ε, για να πάμε στο τέλος του δρόμου, δεν τον αφήνουν να κατέβει. Τώρα επιμένει, νομίζει ότι θα γίνει συνέδριο και ότι θα μπορέσει να αναστρέψει τη μορφή εναντίον του στο συνέδριο. Όλα αυτά δεν είναι ορατά. Ε, αυτό που σίγουρα αξίζει να σχολιάσουμε στα μάτια ε, είναι το παρόν που έδωσε χτες σε εξελίξεις ο Είτε είχε πάρα πολύ κόσμο χθε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ήταν πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Είχε και τι παρουσίε που ήθελε, δηλαδή τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Σεδουλάκη, που είναι στο πολιτικό κέντρο του Πασόκ. Άρα που έγινε ένα δώρο από την πλευρά του κ. Χρυστοδουλάκη, δεν θα πω του Πασόκ, συνολικά, γιατί από όσο ξέρω δεν πήρε άδεια. Ε, είχε και διεθνεί παρουσίε, είχε, είχε τον όλο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, πλην Κασελάκη. Ε, και έκανε μία ομιλία η οποία παρά τι διαρροέ που είχαν προηγηθεί ότι δεν πρόκειται να κάνει παρέμβαση στα εσωκομματικά, έκανε παρέμβαση στα εσωκομματικά. Δηλαδή, μπορεί να μην είπε καμία φορά τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ ή τη λέξη, να μην κατονόμεσα, Στέφανο Κασελάκη, αλλά και μόνο το γεγονό ότι δεν τον κάλεσε εκεί, ενώ είχε καλέσει όλου του άλλου από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μία πολιτική πράξη. Από εκεί και πέρα, μίλησε για την ανάγκη προοδευτικών συγκλήσεων. Ε, δηλαδή η συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων χωρίς να πει τις λέξεις Πασό και ΣΥΡΙΖΑ αλλά τι άλλο μπορεί να ε, εννοούσε και είπε ότι πρέπει να υπάρξουν κοινωνικές διεργασίες που θα εκφραστούν από ένα πολιτικό υποκείμενο το οποίο μπορεί να είναι και νέο. Αυτό πολλοί το μετέφερσαν ως μια αναφορά του για νέο πολιτικό φορέα αν χρειαστεί. Τώρα, δεν Άρα είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς της αριστεράς. Ε, είναι ο σοφός της κυβερνώσεις αριστεράς... Είναι σοφός ο κύριος Τσίπρας, στα 50 του. Ο οποίος προφανώ δεν έχει τη στρατηγική υπομονή για να αποχρειάζεται το rebranding, το οποίο ε, είχε αποφασίσει να κάνει. Αλλά... Ε, και δεν νομίζω προσωπικά ότι έχει και ξεκάθαρη ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κάποιο σχέδιο ότι θα κάνει κόμμα ή ότι θα ξαναμπεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή, 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 Νομίζω ότι βλέπει και κάνει. Δηλαδή απολαμβάνει πάρα πολύ την θετική δημοσιότητα που έχει, γιατί δεν είναι λίγο αυτό που του συμβαίνει. Μετά από τα πέντε χρόνια διακυβέρνηση, με τον Πάνο Καμένο, μετά το 17% που πήρε στις τελευταίες εκλογές και το οποίο τον υποχρέωσε σε παρέτηση, να εμφανίζεται τώρα ω πρωταγωνιστή σε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συγκεντρώνουν τον καλύτερο κόσμο έτσι, να έχει τέτοια αποδοχή και στα μίντια να παρουσιάζεται ε, με πάρα πολύ θετικό τρόπο τι είπε, τι δεν είπε πώς μεταφράζεται αυτό που είπε τι εννοούσε, τι θα άρα κάνει άρα μπορεί να τα... επιστρέψει λες Πολύ μεγάλη Δεν είπε ότι μπορεί να επιστρέψει. Είπε ότι προφανώ δεν έχει καμία διάδραση πολιτική αποστατεία. Προφανώ απολαμβάνει πάρα πολύ τον παραγωγισμό. Άρα Έτσι, το έχει το σύνδρομο Στέφανο Κασελάκη. Μ, με διαφορετικό τρόπο. Θέλει οπωσδήποτε να τον καλέσει η ιστορία, για να σου το πω με όρους του Ευάγγελο Βενιζέλου. Μαρμαρωμένος, Αλλά... μαρμαρωμένος της αριστεράς λοιπόν. Κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή που να σου πω ότι αυτό θα γίνει δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αγγελική, ε, σε ευχαριστώ. Ε, είναι, είναι, ζεσταίνεται, κάνει προθέρμανση. Προθέρμανση. Ωραίο. προθέρμανση. ωραίο, ωραία, το είπε. Ωραίο, ωραίο, το λογοπαίγνιο. Και πάμε να ακούσουμε, σε ευχαριστώ πολύ, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε για την κοινωνική αντιπολίτευση. Το μόνο παρήγορο και ουσιαστικά ελπιδοφόρο είναι ότι κάτι αρχίζει σιγά σιγά να κινείται. Όχι σε επίπεδο πολιτικής αντιπολίτευσης, εκεί ο κανένας συνεχίζει να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά σε επίπεδο κοινωνικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το παρήγορο.